Ξεκινήσαμε σήμερα από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβου την επίσκεψή μας στον ομό. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση και συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, μαζί και με τους συνεργάτες και υπηρεσιακούς παράγοντες που ήρθαν από την Αθήνα, επιζητημάτων που σχετίζονται για την πρόθεση των αποκαταστάσεων και τη στήριξη των πληττόμενων από τις πλημμύρες της προηγούμενης περίοδου. Ήταν μια συνάντηση εργασίας σε συνέχεια των εβδομαδιαίων τηλεδιασκέψεων που κάνουμε και σε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψής μας μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών στην περιοχή σας πριν από λίγες εβδομάδες. Ήδη παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη όλων των μέτρων. Η πρώτη φάση χρηματοδότησης έχει προχωρήσει από την πρώτη στιγμή. Τώρα επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία αφού οριμάζουν τα τεχνικά δελτία και οι προτάσεις για τη δεύτερη φάση, χρηματοδότησης. Ο στόχος είναι να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερες διαδικασίες σε μια στενή συνεργασία που έχουμε με όλους τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή, καθώς όλοι μαζί ενεργούμε σαν μια ομάδα, καθώς ο στόχος είναι κοινός. Ειδικότερα, συζητήσαμε και θέματα που σχετίζονται και με θέματα της κτηματικής υπηρεσίας εδώ που αφορούν τις αγωγικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και τη διαδικασία που χρειάζεται από εδώ και πέρα για να αποζημιωθούν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής σε συνέχεια των ζημιών που πάθαν από τις πλημμύρες. Όπως είπαμε την πρώτη στιγμή, προσεγγίζουμε τους αγρότες, τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως επιχειρήσεις και έτσι τους εντάσσουμε στο κανάλι χρηματοδότησης και αποκατάστασης των ζημιών που έχουμε ενεργοποιήσει από τον Ιαννό και συνεχίζεται και σε όλες τις άλλες καταστροφές σε συνεργασία με την περιφέρεια. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε όλοι μαζί προς τον κοινό στόχο που σας είπα να συνεργαζόμαστε. Θέλω να δηλώσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για την συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο των Οικονομικών, ιδιαιτέρως με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, αλλά και με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον κύριο Πέτσα, διαμέσου του συμβούλου του, του κυρίου Νίκου Λαζαρίδη, ο οποίος είναι και σήμερα εδώ. Ήταν μια επικοδομητική συνάντηση που έγινε στο γραφείο μου. Στόχος είναι λοιπόν αυτή η συνεργασία για την επίλυση των κοινών προβλημάτων που προέκυψαν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες από δύο κακοκαιρίες της 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου, να βρεθούν άμεσα λύσεις τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο κυρίως όμως για τις υποδομές οι οποίες υπέστησαν πολύ μεγάλες καταστροφές. Συγχρόνως να δοθούν άμεσα το κατηχύτερο δυνατόν οι αποζημιώσεις. Ο μηχανισμός λειτουργεί. Είχαμε διαρκείς συσκέψεις, τηλεδιασκέψεις από τη μέρα που επισκέφτηκαν την πρώτη φορά στην περιοχή μας μέχρι σήμερα. Έχουμε τρεις τηλεδιασκέψεις, εκ των οποίων δύο με το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών, τις οποίες συντόνισε ο κύριος Τριαντόπουλος, και συμμετείχε επίσης και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος, ενώ σε μία τηλεδιάσκεψη που ήταν αποκλειστικά και μόνο για τις ζημίες που προκλήθηκαν στα ΤΟΕΒ, ήταν όλα τα ΤΟΕΒ του Εύρου, και συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Κώστας Μπαγινέτας. Αυτή η συνεργασία φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς, προχωρούμε. Και ο στόχος είναι να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου να δοθούν άμεσα το αμεσότερο δυνατό διάστημα οι αποζημιώσεις και συγχρόνως να δοθεί η δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν πλήγματα που υπέστησαν οι υποδομές μας. Τέλος, πρέπει να σας πω ότι θα μεταβούμε σε σημεία τα οποία έχουν υποστεί καταστροφές με το κλιμάκιο που ήρθε από το Υπουργείο, προκειμένου με τους Δημάρχους Δημοτήχου και Σουφλίου να γίνει μία συζήτηση για την ταχύτερη διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών και και τις επιδοτήσεις αλλά και τις αποζημιώσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν στους πληγέντες.